Με το αρματαγωγό Ρόδος αναχώρησαν 436 μετανάστες από τη Λέσβο και το λιμάνι της Μυτιλίνης και έφτασαν στα υπηρωτικά της χώρας και συγκεκριμένα στη Μαλακάσα. Οι μετανάστες είχαν βρεθεί στην Ελλάδα τον Μάρτιο και είναι το πρώτο δρομολόγιο από τα πολλά που πρόκειται να εκτελεστούν από εδώ και πέρα, όπως ενημέρωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν και εγκαταστάθηκαν με επιτυχία στην κλειστή δομή της Μαλακάσας, όπου βρίσκεται και κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο εξέτασε τους ανθρώπους για COVID-19. Μέχρι το επόμενο Σάββατο θα έχουν μετακινηθεί από τα νησιά όλοι όσοι κατέφτασαν σε αυτά από την 1η Μαρτίου μέχρι τις 15 του μήνα και θα μεταφερθούν στις κλειστές δομές που βρίσκονται στη θέση Κλειδί Σερών αλλά και στη Μαλακάσα. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την αποσυμφόρηση των νησιών του Βορείου Αιγαίου προβλέπει τη μεταφορά 10.000 προσφύγων και μεταναστών, πλέον των 5.000 επιστροφών μέσω του προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2020.